Για το μπέργκερ με χοιρινά πανσετάκια και μπλε τυρί χρειαζόμαστε 600 γραμμάρια χοιρινά πανσετάκια, 4 ψωμάκια για μπέργκερ, 4 φέτες μπλε τυρί Δανίας, μία ντομάτα και λίγα φύλλα μαρουλιού. Για τη μαρινάδα χρειαζόμαστε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, λίγο φρέσκο θυμάρι, λίγη ρίγανη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ πραγματικά και όσοι τον γνωρίζουν τον λατρεύουν. Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι εδώ, πραγματικά. Και εγώ, μου έφτιαξες τη μέρα μου, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα εκθιάσω το χώρο. Και θα πω και ότι έχεις 5 κάμερες. Πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Είμαστε σε ένα κιόσκι εξαιρετικά. Θα κάνουμε ωραία μαγειρέματα. Αλλά... εύκολα και γρήγορα. Θα βγάλουμε ένα ζουμερό μπέργκερ. Ναι. Θα το κάνουμε με πανσέτα μαριναρισμένη που η νοστιμιά της δεν υπάρχει. Εύκολο φαγητό για τους φίλους μας που έρχονται ξαφνικά στο σπίτι. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Εντάξει. Επιτέλους, γιατί η γυναίκα μου είχε ετοιμάσει κάτι βραστά, κάτι τέτοιο. Οπότε να φάμε λίγο. Όχι, θα φάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, τι θέλω χοιρινή πανσέτα. Κάνουμε μια ωραία μαρινάδα, είτε κάνετε μπέργκερ, είτε θέλετε να ψήσετε απλά την πανσέτα, θα κάνετε αυτή τη μαρινάδα και θα είναι γλύκισμα. Βάζουμε λοιπόν τις πανσέτες μας μέσα στο μπολ. Πανσέτα, ξέρεις, τα μπεργκεράκια αυτά που βάζεις μέσα, ψημένο κρέας, μπράβο, άστο εκεί, αφήνουν όλα τα ζουμάκια τους πάνω στο ψωμί. Μπαίνει και το μπλε τυρί και δίνει τη σπιτάδα του και γίνεται λουκούμι. Κάθε μπουκιά που τρως έχει και τα ζουμάκια από το κρέας, έχει και τα λαχανικά που θα βάλουν. Βάζει, ναι. Λοιπόν, βάζουμε μουστάρδα. Έχεις κάποια σειρά, όχι? Όχι, μαρινάδα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, όλο μαζί θα μπει μέσα, θα ανακατευτεί ωραία. Πολύ ωραία, μόνος του τα κάνει, τα βάζει και πίσω, τέλεια, καθαρίζει και το πάγο. Αυτό είναι βαλσαμικό. Βαλσαμικό ξύδι. Μάλιστα. Αυτό είναι μέλι, ναι. Βάλτε το μελάκι όλο μέσα. Βάλε μου τη μισή ρίγανη μέσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σπάω μέσα και λίγα κομμάτια φρέσκο, από θυμαράκι φρέσκο που μοσχοβολάει ο τόπος. Τι ωραία προϊόντα έχει η γη μας, τι ωραία προϊόντα έχει η γη μας. Πάμε τώρα, Δημήτρη μου, να σου δώσω και 2 σκελίδες σκόρδο να βάλουμε μέσα. Ουλαλά. Εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Οτιδήποτε έχει σκόρδο ομό, μέσα ντυπάει και τρελαίνομαι. Πάμε να σου ρίξω μέσα ελαιόλαδο. Και ξέρεις, αυτό τώρα, Δημήτρη, όταν θα μείνει στο ψυγείο, θα κατεβάσει τη δική του υγρασία. Γιατί το κρέας έχει τα δικά του υγρά. Και πάμε να σου βάλω μέσα και πιπέρι και αλάτι. Να το κάνουμε νόστιμο και ωραίο. Ανάβησε φωτιά στο σπίτι να ψήνεις? Δεν έχω, δυστυχώς. Και ζηλεύω τα γκάζια. Εγώ έχω ένα φούρνο εδώ που ψήνει σαν να ψήνει σε μπάρμπεκιου. Όταν έψησα για πρώτη φορά στο γκριλ αυτού του φούρνου που έχω, μου θύμισε τα μπάρμπεκιου που κάναμε στην Αμερική. Ναι. Ψήνει σαν να ψήνει σε κανονικό μπάρμπεκιου. Αφού ανακατέψουμε όλα τα υλικά, το κρέας με τη μαρινάδα, είδες μυρωδιές που βγαίνουν πάνω, υπέροχα. Και σκορδάκι και μέλια, όλα μυρίζουν, θυμάρια, ρίγανες. Θα το σκεπάσουμε καλά και καλύτερα είναι να μου το βάλετε μέσα σε ένα ταψί, να είναι απλωτά-απλωτά και να το αφήσουμε στο ψυγείο το λιγότερο, Δημήτρη μου, για καμιά ωρίτσα. Εγώ το έχω ήδη μαρινάρει, το έχω στο ψυγείο μου, το έχω εδώ. Και τι το κάναμε τζάμπαρα γύρω τότε? Πώς να μην δείξουμε στον κόσμο πώς το κάνουμε? Σωστά. Α, έτσι γίνεται. Βέβαια. Το αφήνω λοιπόν εδώ, έτσι λιγάκι να παίρνει θερμοκρασία και πάμε να σου δείξω το φούρνο μου αυτό που θα πάθεις και εσύ την πλάκα τη ζωή σου, όπως έπαθα εγώ την πρώτη φορά που έκανα γκριλ σε αυτό το φούρνο. Γιατί τι ιδιαίτερο έχει? Τώρα θα δεις τι έχει. Καταρχήν, έχει σχάρα μαντεμένια. Έλα, τι λες αυτό τώρα. Εδώ είναι σαν επαγγελματική σχάρα που έχουν στα μπάρμπεκιου, όπως είπα, όπως Αμερική. Άλλο μαγείρεμα, τελείως. Εξαιρετικό. Και το γκριλ αυτό πιάνει μέχρι 700 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Που σημαίνει τι? Όταν έχω ένα μεγάλο τόμαχοκ ή όταν έχω μια ωραία σπαλομπριζόλα μεγάλη χοντρή, θα μου πιάσει θερμοκρασία και θα μου κάνει απ' έξω κρούστα. Και από μέσα θα μου το πιάσει. Έτσι, μπράβο, θα μου κρατήσει τους χυμούς του. Εκτός αυτού, να τον βάλω μία μπρος, να προθερμανθεί σωστά, θα με ειδοποιήσει όταν είναι ώρα, θα σφυρίξει. Εδώ μου έχει επιλογές. Ναι. Πόσο χοντρό είναι το κρέας που θα ψήσω. Το βλέπω, τι μπορεί. Άρα αυτό είναι, μπράβο, αυτό είναι χοντρό κομμάτι κρέατος. Εδώ είναι αντρεκότ, ριμπάι και ραμστέικ. Δηλαδή είναι λίγο πιο λεπτά κομμάτια κρέατος. Άρα θα επιλέξω αυτό.
Και τώρα επιλέγουμε, Δημήτρη μου, ψήσιμο. Τι λες τώρα. Θέλεις να είναι καλοψημένο, θέλεις να έχει αίμα, θέλεις να είναι medium, θέλεις να είναι rare. Επειδή έχουμε χοιρινό όμως, mm-hmm. το θέλουμε καλοψημένο, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Και τώρα ο φούρνος προθερμαίνεται. Βλέπω θερμοκρασία εδώ πάνω. Μπράβο, ανεβάζει θερμοκρασία και θα ψήσει όπως πρέπει να ψήσει. Και δεν θα έχω άγχος. Να τον πάρω φεύγοντας. Να τον πάρεις φεύγοντας. Και μέχρι να προθερματεί ο φούρνος, θέλω να μου πεις πώς λέγεται το κανάλι σου στο YouTube, να τα ακούσει ο κόσμος. Α, έλα μου τώρα, γι' αυτό ήρθα να. Πες το ρε εσύ. Να διαφημίσω το αυτό, εσύ το λες. Εγώ το λέω γιατί έχω λόγο που το λέω. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα κανάλι στις αρχές της πρώτης καραντίνας, το πρώτο lockdown. Το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, στο YouTube, το οποίο το ξεκίνησε εντελώς αριστεχνικά για το, στο σπίτι και εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ θετικά. Και μεταξύ άλλων έχω φτιάξει μια κουζίνα, οπότε κανονίζεις την πορεία σου. Εγώ κανονίζω την πορεία μου, είμαι έτοιμη, αλλά έμαθα ότι έχεις ανεβάσει ένα βιντεάκι με το παραδοσιακό σου ξύρισμα που έγινε χαμός, έγινε τρέ στο YouTube. Αυτό αργυρό, ανέλπιστο. Δεν ξέρεις ποτέ δηλαδή τι. Αυτό είναι το ξύρισμα πολύ. Που έκανες, γιατί με βάλε η κόρη μου και το είδα. Ναι. Οι εραστές του ξυρίσματος είναι πολύ, του παραδοσιακού ξυρίσματος. Ναι, ναι, όντως, όντως. Γιατί σου κάνει επιδερμίνα, Δημήτρη μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, ορίστε. Μέσα στην ψωμιέρα εκεί έχει ψωμάκια. Ναι. Πιάσε ναι. ψωμάκια εσύ. Εδώ. Μ' αρέσει που κλιματίστηκες αμέσως. Ναι, 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 ναι. Πόσα. Ναι. Βγάλε 4. Για αρχή και γιατί, τα υπόλοιπα. Θα... Μόνο εγώ θα φάω. Όπως μετά. Μόνο εγώ. Και εγώ θα βγάλω το μπλε τυρί για να είμαστε έτοιμοι να παίρνει και ωραία θερμοκρασία. Μπλε τυρί Δανίας, τώρα σε φετούλες. Θα μπει μέσα στο μπέργκερ, θα δώσει τη σπιρτάδα του και την πιπεράδα του και θα κάνει το μπέργκερ μου συγκλονιστικό. Ξέρεις, Δημήτρη, και αυτό είναι pop τυρί από τη Δανία. Όπως έχουμε στην Ελλάδα pop τυριά. Ναι. Είναι προϊόν pop. Blue cheese, μάλιστα. Blue cheese, τέλειο. Αυτά λοιπόν άστα τώρα εδώ. Είναι τα βάζουμε εδώ πέρα. Είναι έτοιμα, είναι κομμένα. Ωραία. Λοιπόν, ωστόσο θέλω να βάλεις εσύ το σχαροτήγανο πάνω στη φωτιά. Μάλιστα. Γιατί όσο κάνουν να ψηθούν οι πανσέτες. Α, θέλουμε... για τα ψωμιά, ε. Μπράβο, να ζεστάνουμε τα ψωμάκια μας. Εσύ δεν κάνεις μπεργκεράκια στο σπίτι. Όχι. 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 Άκου τον. Φωνάζει. Να ανοίξω την πόρτα και να βάλω μέσα το κρέας. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Και έχει 700 βαθμούς τώρα. Φωνέ, ναι, ναι. Άνοιξε εσύ που είναι και δική έχει σου εκπομπή. Έχει φτάσει η θερμοκρασία. Το γάντι το ειδικό, γιατί αυτός ο φούρνος δεν αστείευεται. Ναι. Η θερμοκρασία που έχει αναπτύξει είναι πολύ μεγάλη. Α, θα πιάσει τη σχάρα. Βγάζω εγώ. Έξω τη σχάρα μου. Τι ωραία που και αν έχει και stop. Εξαιρετικό. Βέβαια. Λοιπόν, μία-μία τώρα, έτσι, έτσι, έτσι. Μία-μία τώρα θα πέσει επάνω στη σχάρα. Μπράβο, κύριε. Έχεις και τη γανάκια από κάτω για τα τυχόν. Ναι. Γιατί σίγουρα θα στάξει. Χυμούς που θα τρέξουν. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Είδες μυρωδιά. Όντως. Κλείνω τη σχάρα μου μέσα. Και περιμένουμε 2 λεπτά, ε. Και πάμε να βάλουμε τα ψωμάκια μας επάνω. Εσένα ποια είναι η δική σου αγαπημένη συνταγή. Αυτή που κάνεις εσύ πιο ωραία. Εντάξει, τα πάντα μου αρέσαν να μαγειρεύω, αλλά γενικά θα σου πω ότι παρότι έχω βρεθεί και δεν το λέω από έπαρση, το ξέρεις καλά. Ναι, ναι. Για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να εξηγήσουμε, έχω βρεθεί σε διάφορα περίεργα εστιατόρια και μετά από όλα αυτά συνεχίζω να είμαι λάτρης των γεμιστά, μακαρόνια με κοιμά. Ένα αυτά, ωραίο ταψί με γεμιστά, βρε Δημήτρη. Έτσι. Βέτσια, αυτά, η ελληνική κουζίνα, παιδί μου, είναι το τρέντ της επόμενης δεκαετίας. Μακάρι. Πάμε να βάλουμε τα ψωμάκια μας πάνω. Ναι. Έλα, εσύ τα αναλαμβάνεις. Έλα, πιάνω εγώ. Έτσι λίγο να ζεσταθούνε. Να βγάλω εγώ και λίγη σαλάτα και να βγάλω και μια ντοματούλα. Να κάνουμε ωραία μπεργκεράκια. Από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλετε καραμελωμένα κρεμμύδια, θέλετε να βάλετε μουστάρδα, θέλετε να βάλετε μαγιονέζα. Ό,τι θέλετε βάλετε. Και έτσι ωραία όπως έχουν ζεσταθεί τώρα τα ψωμάκια, θα βάλουμε πάνω φέτες από μπλε τυρί Δανίας. Όπως είναι ζεστά ζεστά τα ψωμάκια μου, σιγά σιγά, έτσι γιατί είναι και χωρισμένες με χαρτάκι και δεν μας λιώνουν. Όπως είναι ζεστό, θα κάτσει επάνω. Πάρε μυρωδιά, πάρε μυρωδιά. Ωραίο. Τρελαίνομαι για τον μπλε τυρί. Ουπς, αυτό θα το φάμε εμείς. Το ένα εσύ, το άλλο εγώ. Εντάξει. Τι να κάνω, να προσβάλλω. Πάμε να βάλουμε και αυτό επάνω, έτσι. Ας σβήσουμε τώρα να μας καούν από κάτω τα ψωμάκια. Πάμε και εδώ. Αυτό είναι. Αυτό εδώ για να σερβίρουμε. Και πάμε να κόψουμε ντοματούλα. Εδώ. Θες ντομάτα στο μπέρκι σου. Ναι, βέβαια. Μου αρέσει μεγάλος αυτή φαν ντομάτας. Της ντομάτας εγώ. Και εγώ τη λατρεύω. Έτοιμα είναι, τα ακούς. Τα ακούω. Σου φωνάζει, άνοιξε το, βγάλε με. Άνοιξε με. Έτοιμα, καλοψημένα. Μας έχουν σπάσει και τη μύτη. Εύκολα και γρήγορα. Τέλεια. Τέλεια, Αργυρό μου.
Λοιπόν, ψωμάκια, είσαι έτοιμος. Τυριά έχουν λιώσει. Έχουν λιώσει τα τυράκια, έχουν ροδίσει ωραία και τα ψωμάκια μας. Εδώ είναι το πιο παραψημένο το δικό σου. Αυτό θα πάρω εγώ. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Θα βάλεις και ένα από αυτή την πλευρά, ελπίζω. Οπωσδήποτε. Α, γιατί με τρόμαξες. Διπλό θα είναι, το δικό σου θα είναι διπλό, αλίμονο. Πάμε και με αυτό. Και ζουμερά, και ζουμερά. Και πόσο μαλακό είναι. Και καλοψημένα και ζουμερά και μαλακό. Όλα τα καλά. Δεν ωραία. Βλέπω να κάνεις η επόμενη εκπομπή με το φούρνο. Έχω συνοηθεί. Θα τον πάρω φεύγοντας. Θα τον πάρεις εσύ φεύγοντας, ε. Ντοματούλα επάνω. Μία, δύο. Μία. Μία. Ωραία. Να βάλω κι εγώ στο δικό μου. Εδώ. Βάλε αλατάκι. Ωραία. Εγώ στο δικό μου θα βάλω και λίγο πράσινο, γιατί το θέλουμε πράσινο. Ωραία. Λοιπόν, perfect. Με τα δικά σου τα χεράκια. Το ναι. Κλείνεις και το παίρνεις. Αυτό είναι το δικό μου, έτσι ναι. Που είχε αρπάξει λίγο που μου αρέσει. Εδώ σου έχω και χαρτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρώμε, αλλά αμερικάνικα. Να στάζουμε τα ζουμάκια του κρέατος. Θα φάμε ή θα τα κοιτάμε, άντε! Λοιπόν, εγώ θα ρίξω επίπεδο αργύρω. Ναι, πώς! Θα πάρω αυτό το μαχαίρι του ψωμιού, εδώ είναι τα πυρούνια σου. Ναι, ναι, ναι. Εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Για να δω. Δικό μου είναι αυτό. Τι θα κάνεις. Θα κόψω ένα κομματάκι μικρό από τις βουκές που τρώνε. Α, εγώ Δημήτρη θα το πάρω έτσι. Θα το ζουλήξω για να πάνε όλα τα ζουμιά παντού. Εδώ. Κοίτα εδώ και το τυράκι μου το λιωμένο και θα κάνω μια μπουκιά. Όπω φίλε. Ε? Με blue cheese είναι εξαιρετικό, ρε. Είναι ωραίο. Ο άντρας μου όταν παίρνει μπέργκερ, πάντα βάζει μέσα μπλετηρί. Και το δανείες αυτό, εξαιρετικό. Όταν ήμουν μικρή, δεν μπορούσα να φάω μπέργκερ, είχα θέμα. Δηλαδή? Γιατί έβλεπα που στάζανε παντού. Δεν ήθελα να τρώω μπέργκερ μπροστά στον κόσμο. Ούτε το εγώ. Ξεπέρασα, Δημήτρη μου, γιατί είναι στη μια του μπέργκερ αυτή είναι. Λοιπόν, να το φτιάξετε γιατί είναι φανταστικό, είναι εύκολο και πάνω απ' όλα είναι πεντανόστιμο. Δεν φεύγετε, έρχεται και δεύτερη συνταγή, θα την κάνουμε παρέα με τον Δημήτρη.